φεστιβάλ της Κομωδινής για πρώτη φορά έχει μεγάλη συμμετοχή. Έχει γίνει για πρώτη φορά διαγωνισμό συνόλου. Θάρρος πέρα από αποτελεσμούς σολίστ και μικρές κατηγορίες 13 και μέχρι 16 ετών. Έχει συναυλίες. Επίσης, απέσπασε το σύνολό μου το πρώτο βραβείο του συνόλου. Εύχομαι τα καλύτερα για το φεστιβάλ. Να γίνει θεσμός και να συνεχίσει και το χρόνο περισσότερα στους μαθητές. Ώστε και εδώ υπερωθούν να συμμετέχουν και με την καλέστα. Για πρώτα να μας εξολύσει. Το πρώτο βραβείο, τι έκανε τη διαφορά κατά τη γνώμη σας? Το πρώτο βραβείο, τη συμμετοχή. Ξεχώρισαν τα παιδιά. Τους άρεσαν πάρα πολύ της Επιτροπής το σύνολο, τα κομμάτια, έδειξε τεχνία των παιδιών. Τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει τη διαφορά σαν καλλιτέχνη, η άρτια, κατάρτιση μέσα από μαθήματα και δουλειά? Ξεκινάει σίγουρα από σκληρή δουλειά, τεχνική, και συνεχίζει φυσικά σε ερμηνεία και βλέπει όσο προχωράει, έτσι ο καλλιτέχνης δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει, ναι. Πηγαίνει ο ταλέντο, πώς το παίζει ρόλο? Φυσικά η αντίληψη παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά χωρίς σκληρή δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Και στην Ελλάδα, τι θέση έχει η κιθάρα ως όργανο? Η κιθάρα στην Ελλάδα, έτσι και συμμετοχή καθηγητών, σωλής, αυτά θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Συμμετέχει ανταγωνιστικά με τους καλύτερους στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε εξαιρετικούς σωλής σε όλη την Ελλάδα που κάνουν διεθνή καριέρα, όπως οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Υπάρχουν αντίστοιχες οργανώσεις, διοργανώσεις μάλλον, που τη βάλουν... Στο εξωτερικό υπάρχουν. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να το προωθήσουμε. Στην Ελλάδα. Και έχουν ξεκίνησει και γίνονται πολλά φεστιβάλ, τα σκηνή της χώρας. Σημαντικό είναι εδώ πέρα στην περιοχή να έρθουν τα παιδιά να γνωρίσουν, γιατί πρώτα ήταν αρκετά μακριά. Και είναι ευκαιρία εδώ κοντά να μπορέσουν να βρεθούν τα παιδιά σε αυτό το φεστιβάλ, που είναι σημαντικό έτσι για το ξεκίνημά τους. Το καλό να κάνουμε να συνεχίσουμε με πρόοδο την καριέρα τους.